Ένωση, εγώ δεν καταλαβαίνω. Είστε πολύ θυμωμένο. Δεν αφήνετε να πει μια κουβέντα. Είναι ο ελληνικό που κέρδισε. Ορίστε. Κύριε Λαφαζάνη, δεν σα διακόπτω. Έχει θυμό. Να τελειώσω και θα κάνετε οτιδήποτε σχόλια θέλετε. Λοιπόν, είναι η πρώτη φορά, το επαναλαμβάνω, που φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις, από όλα τα exit poll, ότι ένα κόμμα της αριστεράς, της ριζοσπαστικής μάλιστα αριστεράς, είναι πρώτο στην Ελλάδα και πρώτο με ουσιαστική διαφορά. Θεωρώ ότι αυτό συμβαίνει πρώτη φορά και μεταπολεμικά σε όλη την Ευρώπη. Όχι, δεν ισχύει αυτό. Πρώτη φορά. Δηλαδή, λέω, ξέχασε το κόμμα του Μπερλιγκουέρ. Ξέχασε το κόμμα του Καρύγιο. Ξέχασε το Γαλλικό Κομμουνιστικό Κόμμα. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι. Πώς δεν είναι. Καθόλου έτσι. Το κόμμα του Καρύγιο δεν ήταν έτσι. Ήταν λαϊκά μέτωπα και άλλα πράγματα. Βεβαίως το κόμμα του Μπερλίγκουερ σε μια φάση ήταν και αυτό πρώτο. Πόσες φορές σε ευρωεκλογές λοιπόν, ο κόμμα που κυβερνούσε ήρθε πρώτο. Δεν μπορεί να μιλήσει άνθρωπος έτσι. Ο κύριος Γεράκης μπορεί να μας πει. Όχι, να μην πει ο κύριος Γεράκης γιατί θα φάει ξύλο. Να τελειώσει ο κύριος Λαφαζάνης. Πόσες φορές το κόμμα που κυβερνούσε ήρθε πρώτο ενώ σου κυβερνούσε. Τέλος πάντων, μπορούμε να δούμε τώρα. Μπορούμε να δούμε βάση των στοιχείων. Εννοείται ότι μπορείτε. Λοιπόν, να. Αφήστε να τελειώσω γιατί βλέπω ότι με διακόπτε συνέχεια. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν και ένα γεγονός το οποίο είναι πολύ θετικό για όλη την Ευρώπη. Και είναι και πρωτοφανές για όλη την Ευρώπη. Θεωρώ ότι το πολιτικό σκηνικό έχει αλλάξει. Από τη Δευτέρα, αν επιβεβαιωθούν τα αποτελέσματα, πάμε σε άλλη πολιτική μέρα. Ένα άλλο πολιτικό, μια άλλη πολιτική εικόνα που είναι για μένα ελπιδοφόρα, πάρα πολύ θετική για τον τόπο και τον ελληνικό λαό. Και μπορεί να ανοίξει κάτω από προϋποθέσεις καινούργιους δρόμους για την Ελλάδα και ίσως ευρύτερα. Η βασική προϋπόθεση είναι να αποκτήσει ελπίδα μετά από αυτά τα εκλογικά αποτελέσματα εφόσον επιβεβαιωθούν ο ελληνικός λαός και να καταλάβει ότι αυτός είναι ο άρχοντας, ο αφέντης αυτού του τόπου και αν αγωνιστεί, αν δραστηριοποιηθεί, αν κινητοποιηθεί, μπορεί να αλλάξει τα πάντα σε αυτή τη χώρα. Λοιπόν, ξεκάθαρα και νομίζω ότι το δούμε και στην πορεία. Πριν έρθει σας, κύριε Κουκουλόπουλε, ήθελες να κάνεις ένα σχόλιο. Ναι, ότι νομίζω ότι υπάρχει μια παράμετρος, η οποία είναι ότι εμείς